επιστροφή της γερμανικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη και την ανεργία στον Ευρωπαϊκό Νότο. Σύμφωνα με το Spiegel, ο Σόιμπλε προτείνει με επιστολή του στο γερμανό Υπουργό Οικονομίας Φίλιπ Ρέσλερ τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις του Νότου μέσω της γερμανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας. Είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να παράσχουμε βοήθεια και σε διμερές επίπεδο εκ μέρους της Γερμανίας. Από τη βοήθεια αυτή θα μπορεί να περιμένει κανείς μια στήριξη που θα λειτουργήσει εμφανώς ταχύτερα και θα έχει αισθητά και ψυχολογικά αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό που κινητοποίησε τη γερμανική κυβέρνηση είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Εάν δεν δράσουμε τώρα, τότε ο Νότος της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει μια ολόκληρη γενιά, λέγεται από το περιβάλλον του Σόιμπλε. Η γερμανική τράπεζα θα δίνει τα κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους σε τράπεζες της Νότιας Ευρώπης και αυτές θα δίνουν ανάλογα δάνεια στους ενδιαφερόμενους. Η τράπεζα θα κληθεί να διαδραματίσει ρόλο κλειδί στο σχέδιο ανάπτυξης που επεξεργάζονται οι πυρογνώμονες των δύο Υπουργείων, καταρχήν για την Ισπανία και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμεύσει κατόπιν ως πρότυπο και για την Πορτογαλία, ίσως και για την Ελλάδα. Το Spiegel κάνει λόγο για έναν Σόιμπλε που δεν θυμίζει τον κομισάριο της λιτότητας, όπως το χαρακτηρίζουν. Στο Βερολίνο διαπιστώνεται μεταστροφή, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απομακρύνεται από την πολιτική λιτότητα στη Νότια Ευρώπη. Με 9 δισεκατομμύρια για τις υποκρίσει χώρες, η καγκελάριος και ο Υπουργός Οικονομικών θέλουν να τονώσουν την ανάπτυξη. Είναι ένας διαφορετικός Σόιμπλε, ο οποίος εμφανίστηκε στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πορτογάλο ομόλογό του, να παίζει το ρόλο του πολιτικού που τάσεται υπέρ της ανάπτυξης. Ο Ρέσλερ δεν έχει σχολιάσει την πρόταση Σόιμπλε, ωστόσο η αντιπολίτευση αντιδρά. Η ιδέα έρχεται πολύ καθυστερημένα και εκτός αυτού ένα συνολικό δάνειο αποτελεί το λάθος εργαλείο. Ορθώς η γερμανική κυβέρνηση αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πολιτικές λιτότητας. Αλλά και ο Γερμανός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων δηλώνει ότι θα διαθέσει μέσα στα επόμενα 2 χρόνια 70 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε χώρες με υψηλή ανεργία στους νέους.